Καλησπέρα σας κύριε Παπαθεοδόρο. Χαίρετε. Η ερώτηση μου έχουν στείλει πάρα πολλοί ακροατές αυτή τη στιγμή. Το ανέφερα βέβαια εγώ πριν, αλλά με έχουν ρωτήσει και από χθες. Τι μπορεί να είπε στη διάρκεια της συνέντευξης τύπου ο κύριος Κυριάκος στον κύριο Λουτσέσκου? Κάτσε, δεν σε πιέσα. Λέω κάποια στιγμή στο... Α, δεν το έχεις δει προφανώς. Ναι, κάποια στιγμή στη συνέντευξη τύπου μιλάει ο Λουτσέσκου μετά το μάτς με τον Παναθηναϊκό, όχι στην Νόβα. Τη δεύτερη, οι χαλαρές, μετά, στην αίθουσα, τύπου. Συνέδευξη τύπου, ναι. Και κάποια στιγμή εκεί που γίνεται μετάφραση, σκύβει ο Κυριάκος και κάτι λέει στον Λουτσέσκου. Δεν το έχω ξαναδεί εγώ συνέντευξη τύπου. Κάπως αντιδράει ο Λουτσέσκου μου έτσι με έναν τρόπο, ξέρω εγώ, okay. Και λέω, μήπως έχεις το ρεπορτάζ. Ρωτάει ο κόσμος, δεν ρωτάω εγώ. Α, όχι, δεν το έχω δει καν, από σένα το ακούω. Δεν μου φαίνεται όμως περίεργο αυτό που λες. Δηλαδή, ο υπεύθυνος επικοινωνίας είναι εκεί για να επικοινωνεί. Περίμενε. Ο Κυριάκος είναι υπεύθυνος επικοινωνίας? Δεν ήταν υπεύθυνος επικοινωνίας. Ήταν. Ωραία. Δηλαδή, κάτσε, μου λες για κάποιον άνθρωπο που είναι, έχει πέσει με αλεξίπτωτο, δηλαδή στον χώρο του. Όχι, με ρωτάνε οι ακροατές αν έχεις το ρεπορτάζ και τι μπορεί να είπε. Όχι, αλλά, εγώ δεν το έχω. Δηλαδή, αν ο Καραπαπάς έκανε το ίδιο ή ο Βασιλαράς στον Παναθηναϊκό, θα σου έκανε εντύπωση? Δεν θα το βλέπα. Γιατί? Γιατί είναι Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Γιατί θα είχε κοπεί το βίντεο, Γιατί δεν θα παίζαμε. Καλά, πέρα από αυτό, δεν θα παίζαμε και το βίντεο γι' αυτό, εδώ, στο Λίμπερο. Ενώ εδώ το έπαιζα live εγώ. Όχι, η διαφορά ξέρεις ποια είναι, ότι αρχικά το βίντεο στον Ολυμπιακό δεν θα το βλέπεις ποτέ, δεν θα το μάθαινες ότι υπήρχε. Αν το βλέπα live όμως, αν ήταν live συνέντευξη του Μίτσελ. Και έβλεπα να σκύβει σιγά σιγά ο Καραπαπάς και να του λέει κάτι, να αντιδράει ο Μίτσελ και να βγαίνει από το πλάνο μετά ο Καραπαπάς, κάτι θα έλεγα. Ναι, δεν ξέρω τι να σου πω τώρα. Να μαντέψω τώρα τι μπορεί να είπε κάποιος. Όχι, από τη στιγμή που δεν το είδες, όχι. Δεν το έχω δει, αλλά και να το είχα δει, πώς θα μπορούσα να μαντέψω τι είπε? Όχι να μαντέψεις, μήπως ξέρεις τι είπε. Όχι, δεν έχω ιδέα. Δεν το ήξερα καν το γεγονός, όπως ένα το ακούω τώρα, να πω την αλήθεια. Εσένα περιμένουν να πεις κάποια πράγματα γι' αυτό. Αυτό έχω καταλάβει. Ναι, τι να πω εγώ. Για τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ο ΠΑΟΚ λέει ότι θα φτιάξει μια καινούργια ομάδα. Προσπαθεί να τη δημιουργήσει. Στον αγωνιστικό χώρο, πάντως την Κυριακή, παρατάχθηκαν 11 ποδοσφαιριστές. Αν βγάλουμε τον τερματοφύλακα, δεν ξέρω αν θέλει κάποιο, μπορούμε να τον βάλουμε κιόλας μέσα. Αλλά ναι, αν βγάλουμε τον τερματοφύλακα, οι 7 παίκτες ήταν από πέρυσι. Άρα θέλω να πω ότι είναι καλές. Τον τερματοφύλακα τον βγάζεις γιατί τον βγάζεις τον τερματοφύλακα? Ας πούμε 7 και οι υπόλοιποι 4 μαζί με τον τερματοφύλακα είναι καινούργοι. Εννοείς? Ναι, μαζί με τον τερματοφύλακα είναι καινούργοι. Ναι. Okay. Κατάλαβες, ενώ σε επίπεδο φιλοσοφίας, ανάπτυξη του παιχνιδιού. Τι ωραίο που είναι αυτό το παλικάρι. Πάλι το θαύμασα την Κυριακή το βράδυ, γάμο του. Πάλι, δηλαδή στη φάση, δηλαδή εμένα μου αρέσει πολύ η λεπτομέρεια, Βασίλη, η φάση που τελειώνει, όταν τελειώνει το παιχνίδι, που υπάρχει όλος αυτός ο χαμός, η κουβέντα τον έχει, τους έχει μάλλον να απαδανατήσει η κάμερα της Νόβα, που μιλάει με τον Πρινιόλι. Δες τη φάση πώς μιλάει, πώς τον ακούει τον Πρινιόλι, ρε παιδί μου. Εντάξει, είναι και στεναχωρημένος από το αποτέλεσμα, αλλά φροντοφωνάζει ότι αυτό το παλικάρι είναι εξαιρετικό γενικότερα. Και τερματοφυλακάρα είναι. Και χαρακτήρας φοβερός είναι. Η αλήθεια είναι ότι όλο το παρουσιαστικό, ας πούμε, από το ύψος του, το κεφάλι του, δεν ξέρω το αν πρέπει να κάνουμε να προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε με διαφορετικούς όρους τον κάθε ποδοσφαιριστή και με βάση τη φάτσα του ή με βάση το attitude που έχει μέσα στο γήπεδο. Πάντως σου βγάζει κάτι πραγματικά ενθαρρυντικό για την επόμενη μέρα, ασχέτως που κάνει το λάθος, το οποίο τελικά κοστίζει στον ΠΑΟΚ το αποτέλεσμα, έτσι. Αλλά γενικότερα το λέω ότι φαίνεται αυτό που πήγα να πω και πριν, εξαιρώντας τον Κοτάρσκι στην συγκεκριμένη περίπτωση, είναι ότι ο ΠΑΟΚ την Κυριακή έπαιξε με 7 στους 10 περσινούς. Εάν τυχόν κάποιος δεν το έχει συνειδητοποιήσει, το λέω ότι είναι ο Λίρατζης δεξιά, ο Βιερίνη αριστερά, ο Ίγκασον, δηλαδή 3 στους 4 άμυνας είναι ίδιοι με τους περσινούς, και έχουμε Αουγκούστο, Ντάντας και Κούρτιτς στη μεσαία γραμμή, 2 από τους 3, και μπροστά είναι ο Ολιβέιρα, ο Ζίβκοβιτς και ο Νάρεϊ. Άρα στους 10 οι 7 είναι ίδιοι με τους περσινούς. Τον Ολιβέιρα τον βάζεις σε αυτούς που έπεσαν?
Περσινού. Δεν πρέπει. Σαν να σε έπαιξε. Εντάξει, οκ. Okay, αλλά ήταν τέλος πάντων. Ήταν μέλος. Κάποια στιγμή επανήλθε. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, χωρίς να παίζει τα 90 λεπτά, αλλά επανήλθε. Θέλω να πω ότι τη φιλοσοφία του προπονητή την ξέρουν. Γενικά, επειδή δεν μ' αρέσουν οι δικαιολογίες, δεν μ' αρέσει αυτή η λογική ότι πάμε να το χτίσουμε όλο από την αρχή. Να χτίσω όλο από την αρχή, αν οι παίχτες είναι όλοι καινούργοι. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει πολύ μεγάλες διαφορές αγωνιστικές από τον περσινό Παναθηναϊκό. Δηλαδή, ο περσινός Παναθηναϊκός ποιος είχε. Θες να τα βάλουμε κάτω. Ο Σάντσεζ, ο Σέγκεφελτ, ο Χουανκάρ. Ήταν τρεις ίδιοι. Ήταν. Okay. Ένας λοιπόν ο Μάγνουσον, καινούργιος στη μεσαία γραμμή. Ο Τσέριν, ο Κουρμπέλης, ο Ρούμπεν. Ήταν ένας από τους τρεις καινούργιους. Ήταν. Ο Αϊτόρ, ο Μπέρναρ και ο Σφοράρ. Σύνολο, τέσσερις ποδοσφαιριστές από τους 10 ήταν καινούργοι. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός δεν έχει τη δικαιολογία ότι είναι μια καινούργια ομάδα που τώρα χτίζεται. Προφανώς και την έχει. Okay. Και άρα η διαφορά... Πούμε ότι έπαιζε και σε ξένο περιβάλλον ο Παναθηναϊκός. Βέβαια. Όχι, ας πούμε, έπαιζε μια έδρα από τις πιο δυνατές του πρωταθλήματος. Ναι. Δηλαδή να τα προσμετράμε όλα όταν λέμε ότι χτίζεται μια καινούργια ομάδα. Πράγματι χτίζεται, γιατί ο Λουτσέσκου προσπαθεί να βάλει νέα στοιχεία αυτή τη στιγμή με τον Κουλιεράκη, ο οποίος θα ήταν αντί του Νάσμπερκ στην αρχή. Κουλιεράκη αναγκάστηκε να το βάλει. Ναι, τον έφεραν οι καταστάσεις, έτσι δεν τον έβαζε. Θα ήταν πάντως αντί του Νάσμπερκ στην αρχή 11. Άρα και πάλι σε επίπεδο αριθμών. Α, για το μάτς έχεις δίκιο, ναι. Ναι, σε επίπεδο αριθμών οι ίδιοι θα ήταν. Δεν ξέρω αν κάποιος άλλος πιστεύεις ότι θα έπαιζε βασικό σε αυτό το παιχνίδι. Υπάρχει κάποιος ο οποίος έλειψε από τον ΠΑΟΚ, από την αρχική εντεκάδα, που μου έλειψε. Κάποιος που έλειψε, λέω, λόγω τραυματισμού, λόγω τιμωρίας, λόγω οτιδήποτε. Τραυματισμού, τιμωρίας, τώρα... Όχι, τιμωρία σίγουρα, τραυματισμό... από αυτούς που προανέφερες δεν νομίζω. Ωραία. Τώρα να πάει το μυαλό μου κάπου, ή δεν πάει. Είναι θολωμένο. Άρα, ναι, ότι χτίζεται κάτι καινούριο αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ, προσπαθούν να μπουν νέα στοιχεία, αλλά δεν έχει ξεκινήσει από το σημείο 0 ο ΠΑΟΚ. Ειδικότερα απέναντι και στις υπόλοιπες ομάδες. Αυτό γιατί νιώθεις ότι πρέπει να... Γιατί το λες. Τα ακούω συνέχεια ότι επαναλαμβάνεται σαν άλοθη κάπως ότι ο ΠΑΟΚ έχει μπει σε μια διαδικασία rebuilding, να ξεκινήσει από το σημείο 0. Δεν ξεκινάει από το σημείο 0 ο ΠΑΟΚ. Ποιος το είπε αυτό? Ποιος το είπε? Νομίζω ότι το έχω ακούσει. Ωραία, πάνω σε μια κουβέντα, ξέρω εγώ. Εγώ δεν έχω καταλάβει κάτι τέτοιο. Απλά ο ΠΑΟΚ έχει κάνει μια κίνηση με ένα νέο αθλητικό διευθυντή, υπεύθυνο σκάουτερ, τεχνικό διευθυντή, ο καθένας όπως θέλει να το πει. Για μένα το λάθος που έχει γίνει με τον άνθρωπο αυτό, που έδωσε λεφτά ο κύριος Σαββίδης για να τον πάρει από εκεί που ήταν και να το φέρει στον ΠΑΟΚ. Προφανώς κάτι καλό έχει. Προφανώς λέω. Ή ήθελε να πετάξει τα λεφτά του ο κύριος Σαββίδης, και μιλάω για τον κύριο Μπότο. Το λάθος, το μοναδικό που έχει γίνει, είναι ότι δεν έδωσε μια κανονική συνέντευξη τύπου να μαζευτούν όλοι. Όλοι όμως. Αυτό έχουμε συμφωνήσει, γιατί το έχουμε ξαναπεί και από την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Λέμε ότι θα έπρεπε να υπάρχουν κάποιες εξαγγελίες και να ξέρει και ο κόσμος τι πρέπει να περιμένει. Ακριβώς. Γιατί είμαι σίγουρος ότι κανείς δεν περίμενε ότι ο ΠΑΟΚ θα πάει να πάρει το πρωτάθλημα, αλλά κάποιοι ενδεχομένως και αισιόδοξοι θα μπορούσαν να πούνε ότι γιατί να μην το διεκδικήσει. Ναι, φυσικά. Με ποιον έχει να παίξει. Μπορεί όμως στο μυαλό των ανθρώπων του ΠΑΟΚ είναι ότι ο πρώτος στόχος είναι να φτιάξουμε ομάδα. Ναι. Αυτή τη χρονιά όμως που για μένα ο ΠΑΟΚ δεν έχει να ζηλέψει κάτι από τους υπόλοιπους τέσσερις για να πάρουμε τους Big Five μόνο. Έτσι. Μα είναι μικρές οι διαφορές. Για μένα δεν έχει. Ναι. Σε άλλα υπερτερεί ο ΠΑΟΚ, άρα μειονεκτή, οκ, okay, με τους άλλους. Γιατί να μην πάει για πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ, ας πούμε. Αν έχει κάποιες πιθανότητες η ΑΕΚ, αν έχει κάποιες πιθανότητες ο Ολυμπιακός και όλοι οι άλλοι, ο ΠΑΟΚ δεν έχει δηλαδή. Και να μείνουμε ότι στο φτιάχνει ομάδα. Αυτή τη στιγμή το βασικό μειονέκτημα, νομίζω, του ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα έναντι των ανταγωνιστών του είναι ότι στη μεσοεπιθετική γραμμή δεν έχει τους παίκτες που έχουν οι άλλοι τρεις. Δηλαδή δεν έχει τους παίκτες one touch ενδεχομένως μέσα στην περιοχή ή κάποιον πολύ καλό δημιουργό πίσω από τον επιθετικό του,
που να μπορέσει να του κάνει τη διαφορά. Γιατί και η ΑΕΚ τους έχει. Βλέπεις, ας πούμε, ότι παίρνει γκολ από τον Κατσίνοβιτς, παίρνει γκολ από τον Πινέδα. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή δυσκολεύεται σε αυτό το κομμάτι. Δυσκολεύεται, ενώ έχει καλή ανάπτυξη, τουλάχιστον στα τελευταία δύο παιχνίδια με τον Όφη και τον Παναθηναϊκό, δυσκολεύτηκε και στα δύο τελευταία παιχνίδια να κάνει παραπάνω από ένα γκολ. Και στα δύο έκανε ένα, γι' αυτό δεν κέρδισε κιόλας. Γι' αυτό δεν πήρε και τίποτα. Πήρε ένα βαθμό από τον Όφη. Ενώ με τον Όφη το μάτς είναι για 0-3, έληξε 1-1. Ενώ με τον Παναθηναϊκό θα μπορούσε να πει ότι ένα παιχνίδι το οποίο ήταν σχετικά ισορροπημένο σε επίπεδο ευκαιριών, δεν είχε δηλαδή ούτε τις κραυγαλές ευκαιρίες ο ΠΑΟΚ, σίγουρα όχι και ο Παναθηναϊκός. Θα μπορούσε να είναι 1-1 το μάτς ή 2-2. Δεν ξέρω πόσο θα μπορούσε να είναι. Θα μπορούσε. Ναι, το θα μπορούσε, έγινε και το είπαμε και χθες, γιατί ο ΠΑΟΚ στο πολύ καλό του πρώτο ημίχρονο έληξε 1-0 το μάτς. Το πρώτο. Και άφησε το παιχνίδι να κρέμεται πλέον σε μια κλωστή, σε μια καλή ενέργεια. Και δεν ξέρω αν έχεις δει ένα θέμα το οποίο αναρτήσαμε πριν από καμιά ώρα στο SDNA, σχετικά με την μπάσα του Ρούμπεν στον Αϊτόρ. Το διπλό αριστούργημα. Ναι, εγώ πραγματικά σοκαρίστηκα από το χρόνο που συνέβησαν οι δύο αυτές ίδιες φάσεις. Γιατί βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στον αέρα. Όποιος θέλει μπορεί να το δει. Ναι, ναι. Αλλά η πρώτη πάσα που είναι ίδια, είναι πανομοιότυπη, είναι καρμπών. Τη βγάζει ο Ρούμπεν στο 49 και 34 του αγώνα, με τον ΠΑΟΚ να προηγείται 1-0 και τον Αϊτόρ να φεύγει στην πλάτη του Βιερίνια. Η πρώτη φάση λοιπόν γίνεται στο 49 και 34. Ο Αϊτόρ χάνει το κοντρόλ την ώρα που μπαίνει μέσα στην περιοχή. Δηλαδή πάλι η ίδια περίπτωση. Και στη δεύτερη περίπτωση, πότε γίνεται? 70 δευτερόλεπτα μετά. Ίδια φάση. Στο 50 και 44 κάνει πάσα ο ίδιος παίκτης στον ίδιο αποδέκτη. Ναι. Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το δει ο ΠΑΟΚ. Αυτό δεν μπορεί να περάσει έτσι. Στο ίδιο σχεδόν χρονικό σημείο, μέσα σε 1 λεπτό και 10 δευτερόλεπτα, δύο ίδιες μπαλιές στο ίδιο σημείο του γηπέδου. Αυτό είναι ερασιτεχνικός. Προφανώς τυχαία δεν έγινε από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Κάτι είχαν δει. Και μιλάμε για το. Ναι, γιατί γίνεται στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου και γίνονται ίδιες μπαλιές. Πώς να γίνει η ίδια? Όπως ακριβώς λέμε ότι είναι μεγάλη επιτυχία του ΠΑΟΚ ο τρόπος που προσέγγισε το παιχνίδι και ήταν στρατηγική επικράτηση είναι... του Τσέσκου το πρώτο ημίχρονο, γιατί υπερφορτώνει όλη την δεξιά πλευρά του Παναθηναϊκού που παίζει με δύο καινούργιους παίκτες, τον Σάντσεζ και τον Μπερνάρ, και τον Σέγκεφελτ που βγαίνει σαν δεξί στόπερ και κάνει συνεχώς υπεραριθμίες, και από εκεί δημιουργούνται όλοι οι κίνδυνοι από την πλευρά του ΠΑΟΚ, γιατί όλο αυτό είναι στοχευμένο. Δεν γίνεται τυχαία. Έχω ξαναπεί ότι ο Λουτσέσκο είναι από τους καλύτερους τακτικά προπονητές που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Αυτό πρέπει να το πιστώσουμε. Έτσι λοιπόν, με τον ίδιο τρόπο πρέπει να πούμε ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να προσμετρηθεί, που γίνεται στο δεύτερο ημίχρονο. Να γίνονται δύο ίδιες μπαλιές, 42 μέτρων η μία και 51 μέτρων η άλλη. Ναι. Από τον ίδιο ποδοσφαιριστή και τον ίδιο αποδέκτη. Δεν μπορεί να το πει ότι είναι στα credit μιας ομάδας που θέλει να κάνει πρωταθλητισμό, και μιλάω για τον ΠΑΟΚ. Μιλάω για πρωταθλητισμό, έτσι. Στο πρώτο ημίχρονο έχει βγάλει τη φάση εκείνη στο 12 με τον Αϊτόρ, την αποκρουσάρα που κάνει ο Κοτάρσκι. Ναι. Είναι ναι. Η πλευρά που παίζει ο Αϊτόρ εκεί, έτσι. Στο πρώτο ημίχρονο μιλάμε. Ναι, βέβαια εκεί δεν είναι ο ίδιος παίκτης, είναι ο Τσέριν, αλλά παίζει από την άλλη πλευρά. Εκεί είναι ο Λίρατζης. Αυτό λέω. Ναι, ναι, είναι ο Λίρατζης εκεί, γιατί βγαίνει ο Αϊτόρ, τότε έπαιζε στην αριστερή πλευρά. Αυτό λέω, ότι γιατί και οι δύο φάσεις που έχετε αποτυπώσει τέλεια στο SDNA αυτή τη στιγμή, με τη διαφορά του ενός λεπτού, αυτή που περιγράφεις εδώ και λίγη ώρα, είναι και πάνω στην αλλαγή που έχει γίνει από τον Παναθηναϊκό, έτσι. Ναι, βέβαια. Σημαντικό. Βέβαια. Ναι. Και σου θυμίζω ότι λίγη ώρα μετά ο Βιερίνια γίνεται και αλλαγή στο παιχνίδι, έτσι. Όχι μία ώρα, τι είπες, πώς το είπες? Όχι, λίγη ώρα μετά. Λίγη ώρα μετά, ναι. Ναι, ναι. Ναι. Κοίταξα, εγώ για τη φάση του Βιερίνια γενικότερα, επειδή τα ακούει και νομίζω ότι άδικα την ακούει τόσο πολύ ο Βιερίνια. Προφανώς, γιατί απόλυτα μαζί σου. Δηλαδή τώρα ξαφνικά τον έχουν βγάλει όλοι ότι δεν μπορεί, ότι είναι γέρος, ότι δεν μπορεί. Γενικότερα αυτά που ακούει, εγώ νομίζω τον αδικούν πολύ. Και φυσικά
η ευθύνη για αυτό που γίνεται, για το ότι εκτίθεται αρκετές φορές ο Βιερίνια σε εκείνη την πλευρά και με τον τρόπο που παίζει ο ΠΑΟΚ, είναι του προπονητή του. Είναι το προπονητή του. Αν λοιπόν, γιατί είναι παραπάνω από ένα τα παιχνίδια που έχει εξεθεί. Που πρέπει έχει να τον προστατεύσει. Βέβαια, ρε Βασίλη. Αυτό είναι η ουσία. Αυτό είναι η ουσία και των όσων συζητάμε. Ότι ο Βιερίνια, καταρχήν, στο πρώτο ημίχρονο ήταν εξαιρετικός. Δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να πει ότι δέχτηκε μπάλες στην πλάτη του. Αλλά δεν μπορεί να είναι και ο Βιερίνια που ήταν στα 30 του ή στα 31 ή στα 32 του. Που είναι στην ακμή του ένας ποδοσφαιριστής. Και πολύ περισσότερο με τις απαιτήσεις που υπάρχουν για τα μπακ αυτά τα τελευταία χρόνια. Έτσι, και μιλάμε για έναν από τους πιο ποιοτικούς ποδοσφαιριστές που υπάρχουν στην Ελλάδα, που υπάρχουν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και που η κανονική θέση βέβαια δεν είναι αυτή, εκεί που παίζει. Να τα λέμε όλα, δηλαδή δεν ήρθε σαν μπακ, εντάξει, έπαιξε και στη Γερμανία. Και μην ξεχνάμε ότι ο Βιερίνια από σύμπτωση δεν βρέθηκε απέναντι στον Παλάσιος. Γιατί μία ώρα πριν το μάτς μάθαμε ότι ο Παλάσιος ήταν τραυματίας. Ναι. Έτσι. Το πλάνο ήταν να είναι απέναντι στον Παλάσιος. Δεν θέλω να θυμηθούμε τι έγινε πέρυσι στα play-off, ας πούμε. Άρα έχουμε λοιπόν μία απόφαση ενός προπονητή που είναι παραπάνω από ένα τα παιχνίδια που επιλέγει τον το Βιερίνια εκεί. Και... Έλα, δεν πρέπει να του δώσει μια βοήθεια. Που, δηλαδή, πού τον αφήνεις εκείνη τη στιγμή μόνο του. Όταν πας, γιατί έχει ξανασυμβεί έτσι, μπορεί να έχουμε δει και ένα παιχνίδι, ας πούμε, με ένα back να το στέλνεις πάνω σε ένα τρομερό extreme σε επίπεδο Champions League. Δεν τον αφήνεις μόνο του. Δεν τον αφήνεις δεν μόνο διαφωνώ, του. Δεν διαφωνώ. Και όταν παίζαμε απέναντι στον Κριστιάνο Ρονάλντο το 2004, είσαι παίκτες, ας πούμε, του επίπεδου του Φίγκο και δεν ξέρω ποιον άλλον, δεν αφήνεις το ένα εναντίον ενός έναν Έλληνα παίκτη να πάει να τον αντιμετωπίσει. Πόσο μάλλον λοιπόν όταν βλέπεις τον Βιερίνια τώρα στα 36 του να προσπαθεί να παίξει στο ένας-ένας σε 90 λεπτά αγώνα. Έλαντε. Να τον δω, να μου πει, να δω μάλλον τον προπονητή του ΠΑΟΚ να τον δοκιμάζει από τη μέση και μπροστά, που έχει θέμα και εκεί. Δηλαδή από την αρχή του πρωταθλήματος, για να μην πω από την αρχή της σεζόν, έχει ο ΠΑΟΚ θέμα. Δεκάρι, εννιάρι, οχτάρι, εξάρι, δεκαπεντάρι, έχει θέμα εκεί. Βάλε τον εκεί, ρε φίλε. Πάνε τον εκεί, δοκίμασέ τον. Και ξαναλέμε, μιλάμε για μια θέση που ο ΠΑΟΚ έβαλε λεφτά φέτος. Σου θυμίζω την περίπτωση ο Άρες. Ναι. Έβαλε λεφτά, δεν ήταν ότι την άφησε γυμνή. Άρα κάποιος εδώ έκανε λάθος διαχείριση. Και η επόμενη, αν γυρίσει στον πάγκο, είναι το παλικάρι αυτό που έβαλε προθές βέβαια, που έχει δείξει, έχει δείγματα γραφής και είναι κανονικό αριστερό μπακ. Και έχει και δύναμη, έχει και ταχύτητα. Και είναι και 20 χρονών. Δηλαδή, πώς έκανε την κίνηση με τον Μπίσεσβαρ που εντάξει, τη συζητάμε όλοι ακόμα, ας πούμε. Την έκανε με τον Βιερίνια. Ναι. Τον εκθέτησε εκεί πίσω. Ο μαζικού σου αρέσει. Ο μαζικού. Αυτός είναι. Το αριστερό μπακ του Άρη. Όχι ο Μαζουακού. Α, συγγνώμη. Για τον Ολυμπιακό θα μου λύγες. Ναι. Όχι. Ο μαζικού. Δεν έχω ολοκληρωμένη άποψη. Δεν μπορώ να πω αν μου αρέσει ή όχι. Πάντως είναι ένα παιδί ταχυδυναμικό. Ο Πίρσμαν μου άρεσε πολύ εμένα, αλλά στον Άρη μέχρι τώρα άλλο πράγμα δείχνει. Ναι. Εντάξει, άλλες και οι απαιτήσεις πάντα ξέρεις όταν από τον Μπας Γιάννη στον Άρη δεν είναι ποτέ το ίδιο. Αλλά ο μαζικού τέλος πάντων είναι ένα παιδί με συμβόλαιο 250.000. Και την παίζει τη θέση μια χαρά ως τώρα. Δεν θα σου πω ότι έχει βγάλει μάτια, αλλά την παίζει τη θέση αρκετά καλά. Ο Σοάρες του ΠΑΟΚ πήρε 600. Αυτά λέω να βάλουμε κάτω, να δούμε πριν καταλήξουμε στο αν φταίει ο Βιερίνια ή δεν φταίει. Δεν διαφωνώ πουθενά. Βρήκαμε ας πούμε το Βιερίνια που το παιδί όπου και να το βάλεις, το βάζουν μία δεξιά, μία αριστερά. Μία μπροστά, μία πίσω. Εντάξει, και αυτό δεν είναι πολύ ποδοσφαιρικό, Φυσικά και δεν είναι. Γι' αυτό λέω ότι υπάρχει τρικυμία στο μυαλό του Λουτσέσκου. Γι' αυτό λέω αν εκτίθεσαι από μία απόφαση, μία επιλογή μάλλον, μία δεύτερη φορά, τρίτη φορά, κοιτάς να το αλλάξεις, ρε φίλε. Όχι, λάθη θεωρώ ότι θα κάνουν όλοι. Και ο Γιωβάνοβιτς έκανε λάθος στην προσέγγιση του παιχνιδιού και αυτό φάνηκε στο πρώτο ημίχρονο. Το Γιωβάνοβιτς που τον έχουμε θεοποιήσει όλοι, έτσι. Δεν λέω τώρα, δεν προσπαθώ να τον κατηγορήσω τον άνθρωπο για κάτι. Αλλά λάθη κάνουν όλοι. Ο Κλοπ δεν κάνει. Ξεκινήσει με τη Λίβερπουλ και δεν μπορεί να σταυρώσει νίκη.
Το διορθώνει όμως, και αυτό είναι που μένει στο τέλος της βραδιάς. Το διορθώνει και παίρνει το μάτς. Να το διορθώσεις ή και να μην το διορθώσεις. Μπορεί να συμβεί, είναι μέσα στην ένταση του παιχνιδιού. Μπορεί είναι, να κάνεις λάθος. Τις δικαιολογίες δεν μπορώ. Τα άλοθη. Το να ψάξουμε να βρούμε γιατί έπαιξε αυτός, γιατί δεν έχουμε σεντερφόρ, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Αυτά. Δηλαδή συνεχώς να ψάχνουμε ένα διαρκές άλοθη. Εγώ εκεί στέκομαι και μόνο. Στα προπονητικά, δεν θα παριστάνω κι εγώ τον προπονητή της Κερκίδας όπως τον παριστάνουν όλοι. Λέω απλά, κάνουμε κάποιες επισημάνσεις. Έτσι όπως μπορεί να τις κάνει και ο απλός κόσμος με το δικό του ποδοσφαιρικό μάτι. Μέχρι εκεί όμως, τον ακούμε συνέχεια. Αυτό, δεν έχουμε παίχτες. Φταίει το ΒΑΡ, φταίει ο ανάδρομος Ερμής, δεν ξέρω ποιος. Τελείωσε προχθές, τυχώς. Ναι, τελείωσε. Την Κυριακή υπήρχε. Τι ώρα. Τι ώρα τελείωσε. Δευτέρα ξεκινήσαμε χωρίς ανάδρομο. Είδες. Να, ο ανάδρομος Ερμής. Δεν τον είχαμε πιάσει. στα άλοθη του αγώνα. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Πάντως, για να πω και έτσι κάτι το οποίο έχει μια συνάρτηση, ας πούμε, με αυτό που συζητάμε. Και έγινε μια καινούργια ομάδα. Και βλέπω ότι από παιχνίδι σε παιχνίδι είναι καλύτερη. Και βλέπω ότι μπορεί να παίξει κανονικό ποδόσφαιρο. Χθες είχε 25 τελικές. Λέμε όλοι για το γήπεδο. Ναι, φυσικά. Θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο. Θα δώσει όθηση, ενθουσιασμό, τα πάντα. Αλλά σίγουρα δεν παίζει μπάλα από μόνο το γήπεδο. Πρέπει να έχει και παίχτες για να την παίξουν την μπάλα και επίσης να έχουν και την κατεύθυνση για να την παίξουν. Πώς σου φάνηκε το γήπεδο? Επειδή είχα πάει και από κοντά, μου φάνηκε όχι στο χρόνο. Όχι, χθες από την τηλεόραση σου θύμισε κανένα από αυτά που βλέπουμε Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, ας πούμε το βράδυ, τα ευρωπαϊκά εννοώ. Ως ατμόσφαιρα το λες. Όχι, ως εικόνα. Δηλαδή, καλησπέρα σας από το τάδε στάδιο. Για πες μου. Όχι, κάποιο μου θυμίζει, αλλά δεν το έχω συζητήσει κιόλας. Η χωροταξία του γενικώς μου θυμίζει αγγλικό γήπεδο, όχι ελληνικό. Δηλαδή το πόσο κοντά είναι ο αγωνιστικός χώρος, πώς είναι πίσω από τα τέρματα. Θα το διαπιστώσει, ο πρώτος που θα το διαπιστώσει θα είναι ο Λουτσέσκου. Σε τρεις αγωνιστικές τέσσερις από τώρα θα το διαπιστώσει εκείνος πόσο κοντά είναι η κερκίδα με τους πάγκους και τον αγωνιστικό χώρο. Στο λέω γιατί θα είναι το πρώτο σε εισαγωγικά το λέω θύμα των λεκτικών φαντάζομαι επιθέσεων που θα υπάρχουν τότε. Ωστότε δεν έχει κάποιο πολύ μεγάλο μάτσι ΑΕΚ. Δηλαδή, με ποιο να τα βάλει, με τον Δημήτρη το Σπανό που ήταν ο προπονητής του Ιωνικού? Όχι, σκέφτομαι πότε είναι μετά από τρεις. Ο ΠΑΟΚ θα είναι η πρώτη ομάδα που θα δοκιμαστεί σε μεγάλο παιχνίδι. Νομίζω ότι είναι τη 10η αγωνιστική, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Με Λουτσέσκου. Με Λουτσέσκου, βέβαια. Τι θα κάνει το λάθος ο ΠΑΟΚ που είπε να γυρίσει 10 χρόνια πίσω. Αυτό θέλω να πεις τώρα γιατί εκεί πάει η κουβέντα. Θα δούμε. Να πω και ένα καλό νέο για τον ΠΑΟΚ. Όχι. Όχι. Τώρα να το πεις αύριο. Όχι, τώρα πρέπει να το πω. Είναι τη στιγμή. Πες το, εννοείται. Είναι φρέσκο, τώρα ξεφουρνίστηκε. Εννοείται. Καθαρή η μαγνητική του Ολιβέιρα. Τέλεια. Που σημαίνει ότι θα έχει κάποιες ενοχλήσεις, θα αξιολογούνται καθημερινά και από. Δεν είναι θλάση. Δεν είναι θλάση. Τέλεια. Και η ερώτησή μου είναι η εξής. Δηλαδή βγήκε από το ντέρμπι χωρίς να έχει τίποτα. Τι γιατί ψήφισες? Γιατί βγήκε αυτός ρε παιδί μου και... Γιατί όταν βγήκε η αλήθεια και είδαμε τον πίσεσμα. Όχι όταν... Α γι' αυτό. Ναι. Θυμήθηκες τον πίσεσμα τώρα σε ρόλο κρυφού φορ. Όμως βλέποντας τον Ολιβέιρα... ξέρεις, ασυναίσθητα ουσιαστικά λέω έπαθε θλάση. Ναι, και εγώ εκεί που έπιασε κιόλας το μπούτι το απίσω. Αν δεν είχε πάθει θλάση, θα έλεγα κάποιο τράβηγμα βαρύ. Τελικά δεν είχε κάτι. Είχε απλά κάποιες συνοχλήσεις της στιγμής, οι οποίες οι μαγνητικοί δεν τις επιβεβαίωσαν ότι ήταν κάτι σοβαρό. Ευχαριστούμε κύριε Παθεοδόρο, ευχάριστη είδηση όντως. Δεν ήταν θετικό το νέο που έδωσα. Θετικό ήταν, αλλά η προέκτασή του είναι αρνητική. Μετά ξαναγύρισε στο μάτς και τα θυμήθηκες όλα. Έκανες. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, συγγνώμη. Okay. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Γεια σου, Βασίλη.